Τώρα αυτό το θέμα με προκαλέσατε, αλλιώς θα ήθελα να μιλήσω. Για το θέμα των επιτρόπων. Επιτρόπους δεν θα έχουμε τώρα. Μα μας το λένε ευθέως ότι θα μειωθεί λοιπόν, η εθνική μας κυριαρχία. Ναι, μας το λένε ευθέως. Επιτρόπους δεν έχουμε σήμερα. Επιτρόπους έχουμε από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρόπους έχουμε από τότε που υπόγραψαν τη συνθήκη του Μάστριχτ και συμφώνησαν όλοι μαζί. Και μάλιστα ξεκάθαρα επιτρόπους, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν έτσι. Υπάρχουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό δεν έγινε επειδή κάποιοι ξένοι επιβάλλαν κατοχή στην Ελλάδα. Έγινε γιατί η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ελληνικό κεφάλαιο θεώρησε και σωστά κατά τη γνώμη του και για τα συμφέροντά του ότι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλίσει την κυριαρχία του και να πάρει καλύτερα μέρος στο διεθνή ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν, μην ανακαλύπτουμε ξαφνικά το θέμα της εθνικής κυριαρχίας ακόμα και στο Σύνταγμα. Είναι κατοχυρωμένο του Καραμανλή ότι μπορεί να εκχωρούνται αρμοδιότητες σε ξένες χώρες. Άρα λοιπόν, μην θεωρούμε ότι αυτά είναι τίποτα καινούργια φαινόμενα. Απλώς επιτείνονται, δεν είμαστε αδιάφοροι σε αυτό, σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Δεύτερον, μιλάμε για το κούρεμα. Εμείς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μιλήσαμε επίσημα για την κρίση, την επερχόμενη, το 1997. Και μας κοροϊδεύουν. Εμείς, όταν ξέσπασε η κρίση και για τα θέματα της χρεοκοπίας, ελεγχόμενη σημεία, και για το θέμα του κουρέματος, είπαμε ότι είναι αναπόφευκτα. Γιατί είμαστε μάγοι που το πάμε αυτό? Όχι. Γιατί αυτά είναι νόμοι κίνησης του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Έτσι λειτουργεί. Αντικειμενικά λειτουργεί. Όποιος φύγει λοιπόν από τον πυρήνα αυτού του προβλήματος, δηλαδή από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο φτάνει στην κρίση. Η κρίση έχει αποτέλεσματα να, όπως λέμε εμείς, να καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις πρώτα απ' όλα. Οι εργαζόμενοι, η εργατική δύναμη και δεύτερο και ένα κομμάτι του κεφαλαίου, όποιος φύγει από αυτό κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και επομένως λύσεις μέσα σε αυτό το σύστημα που να βοηθάει και τους εργαζόμενους και το κεφάλαιο δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρξουν. Ή θα πληρώσει ο ένας ή θα πληρώσει ο άλλος. Λύσεις σε όφελος του λαού πλέον και αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν ακόμα. Ότι δηλαδή μπορούσαν να παλεύουν οι εργαζόμενοι για να βελτιώνουν τη θέση τους, έχουν τελειώσει. Άρα αντικειμενικά, είτε το θέλει κανένας, είτε όχι, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το θέμα της ανατροπής του και της αλλαγής της εξουσίας είναι στη μέρη διάταξη.